Κατανοώ απολύτως ότι η πλειοψηφία των συμπολιτών μας δεν μπορεί πλέον να τα βγάλει πέρα. Όπως επίσης κατανοώ ότι οι συνθήκες έχουν χειροτερέψει. Όμως, αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι είναι ότι η χώρα μας οφείλει και πρέπει να έχει ένα σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό, δηλαδή η διασφάλιση της θέσης μας στην Ευρώπη αφενός και η σταθερή παρουσία μας στο ευρώ αποτελεί μονόδρομο προκειμένου να αποτρέψουμε τις πιο δύσκολες συνθήκες. Διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν δεν διασφαλιστεί τόσο η ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας μας όσο και η παρουσία μας στο ευρώ, κινδυνεύει η Ελλάδα να επιστρέψει στην Ελλάδα του 40 και του 50. Διότι πολλοί λένε τι ευρώ, τι δραχμή. Όμως αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι μια εξαγωγική χώρα όπως ήταν η Αργεντινή την περίοδο που πτώχευσε. Το 70% περίπου των αγαθών ή αν θέλετε των ειδών πρώτης ανάγκης είναι εισαγόμενα. Και όλοι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και τι μπορεί αυτό να σημαίνει κυρίως για την θέση της χώρας μας. Διότι από την ώρα που τα έσοδά σου πρέπει να ισοσταθμιστούν με τα έξοδά σου, καταλαβαίνετε ότι η προσαρμογή τόσο σε μισθούς όσο και συντάξεις δεν θα είναι της τάξης του 5 και του 10%, θα είναι της τάξης του 40 και του 50%. Άρα αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τα μέτρα λοιπόν σε αυτή τη φάση ναι είναι άδικα, ναι είναι πολλές φορές κοινωνικά μη αποδεκτά, όμως είναι απαραίτητα προκειμένου και την δόση των 31 δις να πάρουμε και να διασφαλίσουμε την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της χώρας. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες που μπορούμε να πάρουμε προκειμένου και η μείωση της γραφειοκρατίας να επιτευχθεί, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και επενδύσεις που αυτές θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Διότι εάν δεν έχουμε την δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή αν δεν έχουμε την προσέλκυση είτε εξωχώριων είτε εσωχώριων επενδύσεων, δεν πρόκειται πολύ απλά να έχουμε τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Αλλά μεγάλο στοίχημα για το επόμενο χρονικό διάστημα είναι να τρέξουν αποκρατικοποιήσεις, και όταν λέμε αποκρατικοποιήσεις εννοούμε αξιοποίηση δημόσιας ακίνητης περιουσίας. Και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό ρητά και κορολογηματικά. Δεν μιλάμε για ξεπούλημα, μιλάμε ουσιαστικά για παραχώρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένους όρους που θα διασφαλίζουν και το δημόσιο συμφέρον, θα διασφαλίζουν θέσεις εργασίας, θα διασφαλίζουν επενδύσεις και επίσης θα διασφαλίζουν συγκεκριμένα έσοδα για τον κρατικό προϋπολογισμό. Άρα μιλάμε ουσιαστικά για αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας που ανέρχεται περίπου στα 300 δις. Μιλάμε για αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας μας, περιφερειακά αεροδρόμια, περιφερειακά λιμάνια, μαρίνες, ό,τι δηλαδή γίνεται στον ανταγωνισμό στις γείτονες χώρες θα γίνει πολύ απλά και στην Ελλάδα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει 19 οργανωμένες μαρίνες και η γειτονική Κροατία να έχει 107 ή στην Τουρκία να αναπτύσσεται με πολύ, πολύ γρήγορους ρυθμούς. Δεν μπορεί να είμαστε η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου, να μην διαθέτουμε ναυπηγεία και να αναγκάζονται οι Έλληνες πλειοκτήτες για οποιαδήποτε μετασκευή ή κατασκευή από την πιο μικρή, την πιο μεγάλη να τρέχουν στα γειτονικά ναυπηγεία. Άρα όλα αυτά, εάν θέλουμε, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Υπάρχει πολιτική βούληση από τη σημερινή κυβέρνηση να τρέξει όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις, διότι αν είχαν προχωρήσει οι αποκρατικοποιήσεις ή μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία του κράτους το προηγούμενο χρονικό διάστημα, τη χαμένη δηλαδή τριετία του ΠΑΣΟΚ, σήμερα δεν θα μιλούσαμε ούτε για μνημόνιο 2, ούτε για κόψιμο μισθών και συντάξεων, ούτε βεβαίως για επώδυνα μέτρα που δυστυχώς δεν τα αντέχει άλλο η κοινωνία μας. Από την άλλη βέβαια, οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε την τεράστια οικονομική και κοινωνική πληγή που είναι η φοροδιαφυγή. Ήδη βλέπετε ότι έχουν πάρθει ή παίρνονται πρωτοβουλίες
και για τσεκάρισμα όλων αυτών που έχουν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό, ειδικά στην Ελβετία, να υπάρχει έλεγχος κυρίως μέσω του ΣΔΟΕ, αν και κατά πόσο δικαιολογούνται οι συγκεκριμένες καταθέσεις με βάση βέβαια τα εισοδήματα, ήδη κινούνται διαδικασίες εξπρές για δίμευση περιουσιών ανθρώπων οι οποίοι με τον ένα με τον άλλο τρόπο ουσιαστικά λειτουργήσαν εις βάρος του κράτους. Άρα χρειάζονται πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αποκατασταθεί και το αίσθημα δικαιοσύνης στην ελληνική κοινωνία. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η μάχη είναι δύσκολη, καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται πολιτικές συγκρούσεις τις οποίες η σημερινή κυβέρνηση είναι έτοιμη να αναλάβει, όμως είναι μονόδρομος. Άρα πιστεύω απόλυτα ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο το οποίο μπορεί και είναι άδικο, αλλά είναι αναγκαίο προκειμένου να ξεπεράσουμε το σκόπελο, προκειμένου να επιτύχουμε πλεονασματικούς προϋπολογισμούς, διότι το ζητούμενο για την Ελλάδα είναι να μπορέσει να ζήσει χωρίς δανεικά. Αυτό είναι ο απότερος στόχος. Δηλαδή, τα έσοδά μας να είναι λίγο περισσότερα από τα έξοδά μας. Τότε μόνο θα μπορέσουμε να κερδίσουμε και την εμπιστοσύνη των αγορών, αλλά και την εμπιστοσύνη βέβαια των δανειστών μας. Ήδη το κλίμα σε επίπεδο Ευρώπης αλλάζει. Και αυτό φάνηκε και από τις επίσημες επισκέψεις του Πρωθυπουργού, τόσο με την καγκελάριο Μέρκελ, αλλά και το Γάλλο πρόεδρο, τον κύριο Ολάντ, φάνηκε ότι οι Ευρωπαίοι, οι δανειστές μας, είναι διατεθειμένοι να βοηθήσουν τη χώρα μας, εφόσον βέβαια και η Ελλάδα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει ένα έλλειμμα αξιοπιστίας της χώρας μας. Αυτό είναι δεδομένο. Προκειμένου λοιπόν να ανακτήσουμε αυτό το έλλειμμα αξιοπιστίας και να μπορέσουμε να διαπραγματευτούμε καλύτερους όρους και της δημοσιονομικής προσαρμογής, αλλά ταυτόχρονα να τρέξουν και πολύ πιο γρήγορα οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, πρέπει δυστυχώς να περάσουμε αυτά τα δύσκολα, τα άδικα, αλλά αναγκαία μέτρα, τα οποία και την αξιοπιστία της χώρας μας, αν θέλετε, θα ανατρέψουν, και πολιτική σταθερότητα θα υπάρξει στη χώρα μας και οικονομική για την προσέλκυση επενδύσεων. Αναφερθήκατε σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα, τον τομέα της προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων, τα οποία μας ενδιαφέρουν και στην περιοχή μας ειδικότερα. Πρόκειται να εισαχθεί ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απλοποιήσει ακόμα πιο πολύ τις διαδικασίες για την εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων, διότι είναι γεγονός ότι ακόμα τα γραφειοκρατικά προβλήματα είναι πολλά, ακόμα οι εγκρίσεις τρέχουν με πολύ αργούς ρυθμούς, πρέπει όλα αυτά να τα απλοποιήσουμε, αλλά πριν γίνουν όλα αυτά πρέπει να εξασφαλίσουμε την πολιτική και οικονομική σταθερότητα. Μόνο τότε ο επενδυτής θα νιώσει σίγουρος, θα νιώσει βέβαιος ότι η Ελλάδα για τα επόμενα χρόνια δεν θα αντιμετωπίσει καταρχήν πρόβλημα πτώχευσης ή, αν θέλετε, έξοδος από το ευρώ ή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη είναι σε εξέλιξη η κατάθεση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου που σαφώς θα βελτιώσει το επενδυτικό κλίμα, και πιστεύω ότι όλες οι μεγάλες επενδύσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε προγραμματισμό ή είναι σε μια φάση, αν θέλετε, ορίμασης στην περιοχή, μπορούμε να τις δούμε υπό άλλο πρίσμα, αν θέλετε, και υπό άλλους όρους. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι εάν δεν προσελκύσουμε τέτοιου είδους επενδύσεις μεγάλες, είτε αφορούν τον τουριστικό τομέα, είτε αφορούν τον τομέα της μεταποίησης, είτε τον τομέα της διαχείρισης ή διακίνησης αγροτικών προϊόντων, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν θα μπορούμε να δημιουργήσουμε ούτε επιπλέον έσοδα για το κράτος, σαφώς νέες θέσεις εργασίας. Άρα είναι ένα κομμάτι που σαφώς μας ενδιαφέρει, σαφώς θα πρέπει να τρέξει πολύ πιο γρήγορα, και ήδη σας είπα ότι θα κατατεθεί το αμέσως προσεχές διάστημα συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αλλά πέρα από αυτά καταλαβαίνετε ότι η ολοκλήρωση επιτέλου κάποιων μεγάλων έργων υποδομής στην περιοχή μας νομίζω βρίσκεται στο τελευταίο του στάδιο. Συγκεκριμένα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα εξασφαλίσαμε επιπλέον πίστοση 5,5 περίπου εκατομμυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση του αεροδρομίου Σιτίας.
Πολύ σύντομα θα επαναδημοκρατηθεί και ο δρόμος του Αφίνα Γκαρθία Χαμέζη, το οποίο το υπόλοιπο κομμάτι θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ. Ήδη είναι σε εξέλιξη η σύνταξη των τευχών δημοπράτης, οπότε αναμένεται το επόμενο χρονικό διάστημα, αφού έχουμε εξασφαλίσει και την πίστοση, να επαναδημοπρατηθεί το συγκεκριμένο έργο, όπως βέβαια το ίδιο έγινε και με την, και με την περίπτωση του Σελιναρίου, όπου και αυτό εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με συγκεκριμένο κονδύλι για το 2012 500.000 ευρώ. Η εργολαβία είναι της τάξης περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ και αυτό είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο 8μηνο ή 10μηνο. Άρα υπάρχει μια κινητικότητα ως προς το ξεμπλοκάρισμα όλων αυτών των μεγάλων έργων, τα οποία θα δώσουν και ανάσα, αν θέλετε, στην τοπική οικονομία, πέρα βέβαια από τη συμβολή τους στο αναπτυξιακό κομμάτι της περιοχής. Χρειάζονται όμως πολλές άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες, όπως προγραμματίζουμε και το αμέσως προσεχές διάστημα να ξεμπλοκαριστεί επιτέλους και η Λινοξαμηνή της Ζου, η οποία και αυτή είχε κολλήσει λόγω των γνωστών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με τις ενστάσεις κατοίκων για θέματα περιβαλλοντικά. Είμαστε σε επαφή και με τον Δήμαρχο, που υπήρξε ενημέρωση ότι τελικά εξασφαλίστηκε μια περιοχή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως χώρος για αδρανή υλικά, οπότε να μπορέσει να ξεμπλοκαριστεί και το συγκεκριμένο έργο, και είμαι σε επαφή και με την Περιφέρεια, που θα συντονίσει την όλη διαδικασία έτσι ώστε να μπορέσει ο εργολάβος να επανεκκινήσει το συγκεκριμένο έργο. Για τις εργατικές κατοικίες και εκεί υπάρχει, είναι προβλήματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία τα τελευταία 3 χρόνια και δυστυχώς όχι απλά κινούνται με ρυθμούς χελώνας, αλλά έχουν κυριολεκτικά βαλτώσει. Και βλέπετε ότι είναι πρωτοβουλίες και έργα τα οποία μπορούσαν να δώσουν θέσεις απασχόλησης, θέσεις εργασίας, να μπορέσει να κινηθεί η τοπική οικονομία, πέρα βέβαια από άμεσο όφελος εμπροκειμένου εργατικές κατοικίες που έχουν για τους δικαιούχους, οι οποίοι άνθρωποι μέσα σε πάρα πολύ δύσκολες οικονομικές συνθήκες αναγκάζονται και πληρώνουν ενίκια, αναγκάζονται και μένουν σε ξένα σπίτια. Καταλαβαίνετε ότι εκεί έπρεπε να είχαμε δείξει πολύ μεγαλύτερη ευαισθησία και να είχαμε τρέξει πολύ πιο γρήγορα τα έργα. Δεν είναι η ώρα της απόδοσης ευθυνών, αυτές γίνανε σε εκλογές. Εμάς από εδώ και πέρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να προχωρήσουν όλες αυτές οι πρωτοβουλίες που δυστυχώς είχαν βαλτώσει τα προηγούμενα 3 χρόνια με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς, να αποδώσουμε στην κοινωνία αλλά και στους δικαιούχους έργα τα οποία τα δικαιούνται, και από εκεί και πέρα βέβαια συντονισμένα να κινηθούμε στην αξιοποίηση πλεονεκτημάτων, όπως παραδείγματος χάρη το λιμάνι, το οποίο σε συνεργασία με το Δήμο αλλά και την Περιφέρεια μπορούμε να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός καταρχήν σταθμού επιβίβασης, να μπορεί δηλαδή το λιμάνι να αποτελέσει αφετήριο κόμβο για τις κρουαζιέρες. Τελειώσαμε το λιμάνι. Πώς θα το αξιοποιήσουμε τώρα είναι το ερώτημα. Άρα βλέπετε ότι για όλα αυτά χρειάζεται μια πάρα πολύ στενή συνεργασία και με το Δήμο και με την Περιφέρεια και με τους τοπικούς φορείς, διότι πρέπει να δημιουργήσουμε και στην περιοχή νέους τρόπους εισόδου συναλλάγματος και νέους τρόπους εισρωών στην τοπική οικονομία. Δυστυχώς, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μείνει στο κρατικοδίωτο μοντέλο. Έτσι, στην δημόσια διαχείριση, και αυτό αφορά κυρίως την Ένωση, που και αυτή αντιμετωπίζει οριακά προβλήματα βιωσιμότητας, και εκεί πρέπει να απαιτηθεί να βρεθεί μια βιώσιμη και λειτουργική λύση. Υπό τις παρούσες συνθήκες κινδυνεύει εντελώς να απαξιωθεί και τα τοπικά προϊόντα, τα οποία με κόπο, με υδρότα, με προσπάθειες, δεν λέω, γίνανε προσπάθειες σημαντικές και στον τομέα των επενδύσεων και στον τομέα της μεταποίησης, όμως τώρα τα πράγματα είναι εντελώς οριακά. Και εκεί πρέπει να απαιτηθεί λύση, διότι αφορά άμεσα 8.000 περίπου παραγωγούς, αφορά κυρίως την οικονομία της περιοχής, διότι κακά τα ψέματα η οικονομία ιδιαίτερα της Ιτίας βασίζεται στο λάδι, στο κρασί και στα τοπικά αγροτικά προϊόντα για την ώρα. Πρέπει να αποκτήσουμε βέβαια και τουριστικό προσανατολισμό και κουλτούρα. Αλλά και εκεί απαιτείται λύση και ήδη είμαι σε επαφές για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το σκοπίζεται
στο λάδι, στο κρασί και στα τοπικά αγροτικά προϊόντα για την ώρα. Πρέπει να αποκτήσουμε βέβαια και τουριστικό προσανατολισμό και κουλτούρα, αλλά και εκεί απαιτείται λύση και ήδη είμαι σε επαφές για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε και αυτό το σκόπελο. Ανάπτυξη θέσης από το Ρέθυμνο. Δεν υπάρχουν κανένας τέτοιου είδους προθέσεις. Υπήρξαν συγκεκριμένα δημοσιεύματα που ανέφεραν τις συγκεκριμένες νησίδες ή βραχονησίδες. Εκτίμησή μου προσωπική είναι ότι όλα αυτά είναι μυθεύματα. Φανταστείτε τώρα να αξιοποιηθεί τουριστικά η Σπιναλόγκα, για παράδειγμα, ο οποίος είναι ένας καθαρόιμος αρχαιολογικός χώρος. Επομένως, το μόνο που μπορώ επισήμως εγώ να σας πω για τη Σπιναλόγκα είναι ότι ήδη προχωράει η διαδικασία του ηλεκτροφωτισμού, ένα έργο το οποίο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Άρα αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, αν θέλετε, σαν εκπροσώπους του νομού, είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό το έργο του ηλεκτροφωτισμού, για το οποίο αγωνιστήκαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς. Όλα τα άλλα είναι μυθεύματα, είναι προσπάθεια δημιουργία εντυπώσεων. Καταλαβαίνουμε όλοι, δεν μπορείς να αξιοποιήσεις αρχαιολογικούς χώρους. Είναι, νομίζω, ευρέως και ευκόλως αποδεκτό. Επομένως, θα μείνω εκεί. Έτσι, θα πω ότι όλα αυτά που ακούγονται είναι μυθεύματα και σε καμία περίπτωση δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εμείς όσες επενδύσεις και αυτό αφορά κυρίως τη Σπιναλόγκα έχουν προγραμματιστεί ή είναι σε διαδικασία υλοποίησης, μας ενδιαφέρουν να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό, διότι καταλαβαίνουμε όλοι ότι θα αναβαθμίσει και το τουριστικό προϊόν της ευρύτερης περιοχής, μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ιδιαίτερος αξίας, αν θέλετε, και πολιτιστικής και αρχαιολογικής, που μπορεί να αναβαθμίσει ευρύτερα το προϊόν της περιοχής. Τώρα, όσον αφορά την επένδυση, γνωρίζω ότι έχει υποβληθεί αίτημα στο Investing Greece για την υλοποίηση της συγκεκριμένης επενδύσεως με τη διαδικασία Fast Track. Εκτιμώ ότι όλες οι επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένες και τις συγκεκριμένες, θα πρέπει να εξεταστούν υπό τη νέα αυτή βάση, και εφόσον βέβαια πληρούνται όλοι οι όροι, έτσι, και οι περιβαλλοντικοί και οι οικονομικοί, και αποδεικτεί ότι και η συγκεκριμένη εταιρεία είναι σε θέση να υλοποιήσει τη συγκεκριμένη επένδυση, πάντοτε βέβαια σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, διότι εδώ θέλω να σημειώσω ότι καμία επένδυση δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί εάν δεν έχει τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας. Για μένα είναι πολύ βασικό και κομβικό, αλλά γεγονός είναι, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι, ότι αν δεν γίνουν επενδύσεις στην περιοχή, και η περιοχή αλλά και η χώρα μας ευρύτερα έχει τελειώσει. Άρα θα πρέπει να κάτσουμε κάτω, να συζητήσουμε, δεν θα πρέπει να είμαστε δογματικοί ή όσο αν θέλετε δογματικοί είμαστε στο παρελθόν, και εφόσον πληρούνται όλοι οι όροι και η συγκεκριμένη επένδυση αλλά και οποιαδήποτε άλλη επένδυση που επιθυμούμε και μπορεί να γίνει στον τόπο μας, να προχωρήσει. Δεν θα πρέπει να είμαστε αφοριστικοί ή δογματικοί ή, αν θέλετε, κάποιοι να διεκδικούν τα παράσημα της οικολογίας ή της περιβαλλοντικής ευαισθησίας, και όλοι εμείς οι άλλοι, οι οποίοι θέλουμε να υπάρξει ανάπτυξη στον τόπο ή αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, να θεωρούμαστε εχθροί του περιβάλλοντος ή εχθροί του τόπου. Κάπου πρέπει να βρούμε μέση λύση. Εμείς πάντως, σαν Νέα Δημοκρατία, και θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό, είμαστε υπέρ των επενδύσεων, έτσι, εφόσον βέβαια πληρούνται συγκεκριμένοι όροι και εφόσον υπάρχει και αποδοχή από την τοπική οικονομία, διότι μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δημιουργήσουμε θέση απασχόλησης για τον τόπο και για την κοινωνία ευρύτερα.